12 σχολικοί φύλακες έρχονται με τα πόδια από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα για να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες της δουλειάς τους, αλλά και για τις απολύσεις που έχουν γίνει και αυτές που αναμένονται βάσει του σχεδίου περικοπών. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη για να την διασχίσει κάποιος με τα πόδια. Αναμένεται να φτάσουν εδώ στις 27 Οκτωβρίου, δηλαδή θα είναι ένα μήνα περίπου στο δρόμο, ασφαλώς με κάποιες στάσεις σε διάφορες πόλεις. Σήμερα, για παράδειγμα, φτάνουν στη Λάρισα να ξεκουραστούν εκεί και να συνεχίσουν την πεζοπορία αύριο το πρωί. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή έναν από τους σχολικούς φύλακες, τον κύριο Μανώλη Σταθόπουλο, να μας πει τι πιστεύουν ότι, εν πάση περιπτώσει, θα πετύχουν με αυτή την πεζοπορία, η οποία ασφαλώς είναι πάρα πολύ κουραστική και για τους ίδιους τους σχολικούς φύλακες. Καλησπέρα σας. Σας καλησπέρα. Λοιπόν, μεγάλο ταξίδι ξεκινήσατε και όχι με το αυτοκίνητο, με το τρένο ή το αεροπλάνο, αλλά με τα πόδια. Είναι μακριά η Αθήνα, δηλαδή, μάλλον. Είναι μακριά με τα πόδια, είναι μακριά, νομίζω, κύριε Σταθόπουλε. Αστειεύομαι. Ξεκινήσαμε το Σάββατο, 28 του μήνα, από τη Θεσσαλονίκη και πάμε προς την Αθήνα. Απλά ήθελα να σας διορθώσω για το 27, επειδή υπάρχουν συνθήκες που αλλάζουν συνεχώς το πρόγραμμα, όπως ήταν το πρόβλημα που συναντήσαμε στην Εθνική Οδό, που δεν μας άφησαν να περπατήσουμε πέσει και κάναμε... Αν νόμιζα και οι καιρικές δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε. Όχι, είναι και οι καιρικές, θα το έλεγα μετά. Η αστυνομία δεν μας άφησε να προχωρήσουμε πέσει, περάσαμε με αυτοκίνητο, με ένα φορτηγάκι γύρω στα 30 χιλιόμετρα, πήγαμε στο Μακρυχώρι, διανυκτερεύσαμε χθες. Και σήμερα είμαστε, ήδη φτάσαμε και είμαστε στο αμαξοστάσιο στη Λάρισα. Μάλιστα. Είσαστε 12 άτομα, κύριε Σταθόπουλε. Τι ηλικίας περίπου? Καταρχάς, όλοι οι σχολικοί φύλακες, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι από 50 και πάνω, γιατί ήταν ένα πρόγραμμα, να θυμάστε, για μακροχρόνια ανέργους και για μεγάλες ηλικίες. Και είμαστε πάνω από 50, έτσι, το 70% των ανθρώπων. Μάλιστα. Αυτό, ναι. Τι μισθός είναι αυτός ενός σχολικού φύλακα? Ο μισθός, ο τελευταίος πριν από τη διαθεσιμότητα, ήταν στο 800 ευρώ. Ήταν στο 800 ευρώ. Γιατί λοιπόν, είχαν έρθει μειώσεις από το 2009, όπως ξέρετε και εσείς, φαντάζομαι καλύτερα. Τι λέει το πρόγραμμα περικοπών, λοιπόν? Δεν λέει το πρόγραμμα περικοπών, λέει ότι στις 6 Ιουλίου μάθαμε από την τηλεόραση σχεδόν ότι πεταχτήκανε 2.500 οικογένειες στον δρόμο. Και εκεί πέρα πραγματικά όλοι πέσανε κάτω, δηλαδή πώς ξαφνικά μπορεί να παίρνει η απόφαση μια κυβέρνηση να πετάει στον δρόμο 2.500 οικογένειες. Και δηλαδή, κατά τη γνώμη τους ή κατά το σχέδιό τους, δεν θα υπάρξουν σχολικοί φύλακες? Πώς θα περνάνε τα παιδιά, για παράδειγμα, έναν κεντρικό πραγματικά, δρόμο? Πραγματικά, εδώ θα ήθελα να σταθώ για να δείτε λίγο και την ηρωνία, ότι μας διώχνουν εμάς τους 2.500 φύλακες, χωρίς μάλιστα καμιά ελπίδα για αυτά που λέμε περί κινητικότητας και τέτοια άλλα. Και μέσω ΕΣΠΑ θα προσλάβουν από τον ΟΑΕΔ 3.800, νομίζω, φύλακες για τα σχολεία με 450 ευρώ. Με 450 ευρώ. Η ηρωνία ότι δηλαδή καταργούν το θεσμό που από όλες τις ομάδες, είτε συλλόγους γονέων, είτε από μαθητές, ήταν ένας πετυχημένος πραγματικά θεσμός. Και αφού το καταργούν, πριν προλάβει να στεγνώσει καν η μελάνη, έχουν ήδη δρομολογήσει την πρόσληψη μέσω ΕΣΠΑ των παιδιών μας, ας πούμε. Καταλαβαίνετε. Ναι, όπου εσάς αυτό, ας πούμε, σας βγάζει απ' έξω. Σαφώς, εμείς δεν έχουμε δικαίωμα για αυτό το πράγμα. Αλλά και να είχαμε δικαίωμα, αυτό είναι το ζητούμενο. Πάμε να δουλέψουμε με 400 ευρώ για 5 μήνες. Εδώ έχουν πεταχτεί αυτοί οι άνθρωποι, όπως είπα και στην αρχή, μεγάλης ηλικίας.
μεγάλη συγκέντρωση. Δεν προερχόμαστε από το δημόσιο τομέα. Δεν ήταν το δημόσιο για μας αυτός ο σκοπός. Προερχόμαστε από τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή ήμασταν άνεργοι του ιδιωτικού τομέα. Χρόνια, πολλά χρόνια. Πιστεύετε τώρα, κύριε Σταθόπουλο, ότι ναι, με αυτή την πεζοπορία σας θα πετύχετε κάτι, θα ευαισθητοποιηθεί κάποιος? Προσέξτε, καταρχάς μας έχει καταπιεί επικαιρότητα, όπως καλά και εσείς ξέρετε, με το θέμα της Χρυσής Αυγής, ναι, και άλλα πολλά που για μας είναι και λίγο ύποπτη τόση πολύ δημοσιότητα, που μας περιπτώσει να μην το, δεν είναι της παρούσης. Το αν πετύχουμε κάτι ή όχι με την πορεία, καταρχάς ήταν αδιέξοδο αυτό. Πήραμε την απόφαση, γιατί στην τελευταία συνάντηση που είχαμε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, δεν ξέραμε ότι είχατε καλύψει το γεγονός, ήταν ένα διπλό φιάσκο. Απ' τη μια το φιάσκο της αστυνομίας που μας έριξαν τα κρυγόνα σε ανθρώπους ηλικιωμένους που κρατούσαμε σφυρίχτρες, και απ' την άλλη το φιάσκο με τον Υπουργό, ο οποίος τι μας είπε ειλικρινά και σχεδόν ανερυθρίαστα, το ότι κοιτάξτε, εγώ δεν ήξερα τίποτα για σας. Άλλοι σας υπέδειξαν. Τώρα από την ημέρα που ξεκινήσατε μέχρι σήμερα, ενδιαφέρθηκε κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί σας? Αυτό εδώ είναι το παρήγορο που μας δίνει και φτερά για στα πόδια μας. Πείτε μας, για πείτε και, μας. Και δύναμη, δηλαδή από την ώρα που ξεκινήσαμε και παρά τη δημοσιότητα που έχει στραφεί σε άλλο κομμάτι, έχουν ευαισθητοποιηθεί, μπορώ να σας πω, από νοσοκομειακούς γιατρούς σε όλη τη διαδρομή. ΕΚΑΠ, σύλλογοι, όλοι οι φορείς, δημοτικές αρχές, όλος ο κόσμος. Εγώ νόμιζα ότι υπήρξε πολιτική αντίδραση όσο αφορά το πρόβλημά σας το ίδιο. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που είναι ευχάριστο ως προς το ενδιαφέρον για την υγεία σας και για την φροντίδα, ας πούμε, που μπορεί να χρειαστείτε για τη φιλοξενία. Όχι μόνο για την ιατρική φροντίδα, αλλά για τον αγώνα που κάνουμε, δηλαδή η ανταπόκριση που βρίσκουμε. Εμάς μας έχει ξεκινήσει πραγματικά. Η πολιτική ηγεσία όμως ενδιαφέρθηκε καθόλου από την μέρα που ξεκινήσατε? Δες, κοιτάξτε να δείτε. Εμάς μας απέλησαν σε μια νύχτα. Μας πέταξε στον δρόμο. Εμείς είμαστε λίγο γαλατόμοι και τους δίνουμε ένα μήνα ευκαιρία να πάρουν πίσω αυτό που σε όλα τα μέσα και παντού έχουν ομολογήσει οι ίδιοι, δεν το είπαμε εμείς, ότι ήταν μία άδικη οριζόντια ρύθμιση. Όλοι το είπαμε. Δεν μπορούν να το αποκαταστήσουν. Έχουν ένα μήνα καιρό. Πότε θα φτάσετε εδώ στην Αθήνα, κύριε Σταθόπουλο, περίπου? Εσείς πού το υπολογίζετε περίπου? Τηρουμένων των αναλογιών, και αν δεν προκύψει κάποιο άλλο πρόβλημα, γιατί φανταστείτε ότι έχουμε και διάφορες απώλειες. Κάποιος αρρωσταίνει, κάποιος παθαίνει γράφες. Πόσα χιλιόμετρα διασχίζεται περίπου την ημέρα? Υπολογίζουμε, εν πάση περιπτώσει, με την περικοπή που κάναμε στα χιλιόμετρα αυτά, ότι μπορεί να είναι και 24 του μήνα. 24. Πόσα χιλιόμετρα κάνετε περίπου την ημέρα? Περίπου την ημέρα είναι γύρω στα 20 χιλιόμετρα. Περπατάμε το πρωί από τις 7 μέχρι τις 11 και συνεχίζουμε μετά το απογευματάκι μέχρι τη δύση του Ηλίου. Μάλιστα. Κύριε Σταθόπουλε, έχετε τη στήριξή μας όπου μπορούμε να βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και έχουμε ανάγκη λίγο από την δημοσιότητα. Δεν πιστεύω ότι θα κερδίσουμε πάρα πολλά, αλλά για μένα έχει καταγραφεί ήδη μία νίκη. Το έχουν συσπηρωθεί γύρω μας πάρα πολλοί εργαζόμενοι, όχι μόνο φύλακες, και απλοί άνθρωποι. Μάλιστα. Και μας φύγουν το χέρι και μας παροτρύνουν για να συνεχίσουμε. Και βασικά έτσι στους σχολικούς φύλακες έχουμε και οι γονείς μια μικρή αδυναμία, γιατί είναι αυτοί που περνάνε τα παιδάκια μας έτσι με ασφάλεια το δρόμο και όχι μόνο, και μπορεί να πάνε με ασφάλεια στο σχολείο τους να και να επιστρέψουν και λίγο, ξανά στο σχολείο. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλο χρόνο να σας διακόψω για αυτό που λέτε κάτι. Δεν είναι μόνο το ότι γλιτώνουν τα σχολιά από το σπάσιμο ενός παράθυρου ή το σπάσιμο μιας πόρτας. Είναι ότι ο γονιός, και αυτό δεν εξαργυρώνεται, νιώθει την ασφάλεια το ότι το παιδί του πάει σε ένα φυλασσόμενο σχολείο. Έτσι. Ότι δεν θα υπάρξει όμπερος ναρκωτικών, ειδικά στα αστικά κέντρα, ο παιδόφιλος,
Και μόνο εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα μάτι παραπάνω το οποίο κοιτάει αυτά τα πράγματα και μόνο. Ακριβώς. Δεν είμαστε κατασταλτική ομάδα, ναι, οι σχολικοί φύλακες. Μόνο και μόνο η παρουσία μας αποτρέπει αυτά τα πράγματα. Και αυτό δεν μεταφράζεται σε χρήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε.